Με άρθρο του στην εφημερίδα Το Κουμέντο, ο Αλέξη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αντί να αντιμετωπίζει τη διαφθορά, διώκει όσου προσπαθούν να εντοπίσουν τι αιστείε τη. Η δίωξη του Κώστα Βαξεβάνη με βαριέ και ακουργηματικέ κατηγορίε πιστοποιεί με δραματικό τρόπο όχι μόνο την αντιδημοκρατική κανονικότητα, αλλά και την πολιτική ανηθικότητα του καθεστώτο Μητσοτάκη. Η διαφθορά είναι σήμερα στη χώρα μα προστατευόμενο είδο, και εκείνοι που καταδιώκονται μέχρι εξαφάνιση είναι οι αντίπαλοι τη. Με πρώτη τη δημοσιογραφία που επιμένει να βάζει τον δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων αντί για το μέλι. Η τακτική αυτή σηματοδοτεί και την αρχή του τέλου του καθεστώτο Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση ερμηνεύει τι αναφορέ Τσίπρα ω πλήρη στήριξη των απόψεων Πολάκη ότι την επόμενη φορά που θα γίνει η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παρέμβει αποφασιστικά στη δικαιοσύνη. Οι απόψει του δεν ταιριάζουν με την ιδιότητα του αρχηγού τη αξιωματική αντιπολίτευση μια φιλελεύθερη και δημοκρατική χώρα και συνιστούν εκτροπή. Επικίνδυνη είναι η νοσταλγή του γκεμπελικού θα ξαναγυρίσουμε και η γη θα τρέμει. Μετά το καλοκαίρι του 2015 όλοι ξέρουν για το τι είναι ικανός ο κύριος Τσίπρας. Επιχείρησε να δημιουργήσει καθεστώ, εργαλειοποιώντα του θεσμού σε βάρο τη συνταγματική τάξη. Οι θεσμικέ άμυνε τη δημοκρατία μα και κυρίω η ελληνική κοινωνία του έκλεισαν τον δρόμο. Αυτό που δεν συνέβη με την πρώτη φορά αριστερά δεν θα συμβεί ποτέ στο μέλλον.